δεν πρόκειται να γίνει κάτι χωρίς να το ξέρετε, χωρίς να το ψηφίσουμε και χωρίς να συμφωνήσουμε. Εκτός όμως εδώ από τον αστυνομικό οδηγό, συμπεριλαμβάνεται και η εκτύπωση και η έκπτωση ενός τουριστικού οδηγού μεταφρασμένου σε δύο γλώσσες, τρεις, κύριε Άλογα, βοηθήστε με. Γιατί εκφράζω τη δική σας βουλή σε αυτό το, εκφράζει τη δική σας βουλή σε αυτό το κωδικό. Σε αυτό το κωδικό συμπεριλαμβάνονται, κάποια CD τα οποία πήγαμε και πήραμε στην έκθεση της Μόσχας. Εν πάση περιπτώσει κάποια διαφημιστικά έντυπα που αφορούν τουριστικές εκθέσεις κτλ. Το σίγουρο είναι ότι αν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε έκδοση, γιατί μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν, μπορεί κάποιοι άλλοι να συμφωνήσουν, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε εδώ. Δεν προκαταλαμβάνεται δηλαδή. Ο προϋπολογισμός είναι μια δυνητική ενέργεια δράσεων, τις οποίες το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις εγκρίνει. Και πάνω σε αυτή τη βάση συζητάμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι φεύγοντας από εδώ έχουμε εκτυπώσει το γαστρονομικό ή το τουριστικό οδηγό. Είναι ξεκάθαρο έτσι. Και αυτό προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Άρα αποφασίσουμε να πάρουμε προσφορές, θα πάρουμε κόστος υλοποίησης του εγχειρήματος και θα τα ξαναπαρέσουμε στο συμβούλιο. Παρακαλώ, κύριε Κόκουζα. Το επόμενο θέμα που αφορά την αναβάθμιση του ρόλου της ΑΜΕ και στο οποίο θα είσαστε και εσείς κυρίες, φαντάζομαι, ως πρόεδρος της ΑΜΕ. Συνεπώς, αυτό που με ρωτάτε είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη δική σας βούληση και τη βούληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εσείς θα μας πείτε πώς οραματίζεστε την αναβάθμιση του ρόλου της ΑΜΕ και όλοι μαζί εδώ θα το συζητήσουμε. Συνεπώς, η πολιτική ευθύνη μεταβιβάζεται από τις δικές μου πλάτες στις δικές σας. Άρα, μισό λεπτάκι. Εντάξει, το επόμενο θέμα το συζητήσουμε. Εγώ προτείνω στον προπολογισμό λοιπόν για τις ανάγκες του κανονισμού παροχών, γιατί ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει με στο Διοικητικό Συμβούλιο και παραλαμβάνουμε αιτήσεις για αποζημίωση από 1/1/16. Με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου Μιλητηρίου, σε προηγούμενες συνεδριάσεις και με δική σας προτροπή στο Λούσι που κάναμε τη συζήτηση για τη συγκοπή της σπίδας. Προτείνω την αύξηση κονδυλίου από 20.000 στις 30, με μείωση του κονδυλίου διαφημίσεις δημοσίευσης κατά 5.000 και του δεύτερου κονδυλίου συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού κατά 5.000. Ετοιμάζω, Γιάννη μου, την επιστροφή σου στην κανονικότητα, στο ρεαλισμό, στην πραγματικότητα, στη διοίκηση του Μιλητηρίου. Μπράβο. Μπορείς να γίνεις και να είσαι και μπορείς να γίνεις ένας καλός πρόεδρος όσο καιρό παραμείνεις σε αυτό το κόστος, γιατί όπως έχουμε πει 10.000 φορές, περαστικός σε κάποια στιγμή θα φύγεις. Λοιπόν, και φυσικά, οφείλω δημόσια, εγώ που σου κάνω σκληρή εντός εισαγωγικών κριτική, να πω ένα μπράβο